μία κουζίνα που είχε φτιαχτεί το 2000 τον Αύγουστο. Ήταν σε συστράτο. Περάσαμε το γωνιακό να ρωθείτε. Πέρασα στα πλακάκια με πιο ψηλά τα προβολάκια. Βάλαμε γωνιακό να ρωθείτε για να κερδίσουμε χώρο, να μπορέσουμε να βάλουμε το πλυντήριο. Τον καιρό τρίφτηκε. Είναι και 21 χρόνια περίπου. Πέρασες πλακάκια και πάνω από το κουμπί του προφυλλού. Βέβαια είχα μια ράφια με σκευή, τα βγάλαμε. Πέρασαν και καινούργιο πορευτήρα, γι' αυτό δεν είναι καλά στο καρισμένο. Τα έφτιαξε κάποιος κοντός. Εδώ που βλέπετε τις ατέλειες δεν είναι από τότε. Απλώς αλλάξαμε τον πάγκο και ο κοντός πέρασε τον πάγκο, τον σακάτεψε. Τη γέμισε όλο σιλικόνι. Βλέπετε εδώ χαλιά. Το είχε στράτος ωραίο. Κοιτάξτε πως το έφτιαξα. Ο πάγκος αλλάχθηκε τα τελευταία 5 χρόνια περίπου. Με το στράτο είχαμε βάλει άλλο. Το νοικιάσαμε, το χάλασα και έτσι βάλαμε άλλο. Με αστεία. Με το κάτω από τα λάπια. Και εδώ πάλι το αλλάξαμε. Δεν είναι δουλειά του στράτου. Πρέπει να διορθωθούν. Εδώ, αυτή η ντουζιέρα είναι όταν την έβαλε στο 2000 και έχουν χαλάσει μόνο αυτά τα καβάκια εδώ και από εδώ και από εδώ. Βλέπεις, διορθώνοντας τα, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι καλό κλείσιμο γίνεται. Εδώ είναι το μπάνιο που έφτιαξες. Έχεις βάλει τον καθρέφτη. Τα σπουτάκια εδώ. Μας έχτισες αυτά. Τον ντουλάπι. Που έχει και αυτό σπουτάκι, αλλά εντάξει τώρα τα παιδιά μας μπήκαν. Η τζάμι και ρεφάκια μέσα. Που έχουν και αυτό σπουτάκι πάνω. Στον αέρα,
Βάλεις και από κάτω καθρέφτη που έχεις βάλει. Κάνε πολύ ωραίο αυτό εδώ το πλακάκι. Μπορείς να βάλεις λίγο νοικοκυρά ό,τι θέλει. Εδώ είναι η δέση, τοποθέτησες πάνω. Από κάτω ντουλάπι για να επιναβάζουμε τα άπλυτα. Τιστό. Έχτισες και εδώ για το πλυντήριο. Με διάφορα βάθια. Το χτίσουμε και πάνω εκεί. Αυτό το έπιπλο το έκανε στον Αύγουστο του 2000. Με ραφάκια κολλημένα στον καθρέφτη εκεί. Εντάξει, αυτά ξεκολλήσαμε. Τα φτιάχνουμε, δεν είναι τίποτα. Κολλημένο τον καθρέφτη πάνω στο πλακάκι. Τέλειο ήταν. Καμπίνα.